πάσαν χαράν υγείσαστε, αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης. Να θεωρείτε κάθε χαρά, όχι απλώς χαρά, αλλά κάθε χαρά όταν περιπέσετε σε ποικίλους, πειρασμούς. Για να το δούμε όμως λίγο πιο καλύτερα αυτό, γιατί πράγματι το θέμα δυστυχώς πρακτικά στους πολλούς χριστιανούς μας είναι πάντοτε επίκαιρο και πάντοτε ακαμφθόδες. Πόσες φορές ακούω την απόκριση ότι δεν πηγαίνει ο Α ή ο Β στην εκκλησία διότι συνέβη ένα πρόωρον πένθος ή διότι δεν παντρεύεται η κοπέλα, συνηθεστάτη περίπτωση. Πόσες φορές το συναντώ αυτό, η κοπέλα που δεν παντρεύεται αρνείται να πάει μετά στην εκκλησία. Κακιώνει εναντίον του Θεού, κακιώνει. Και έτσι για να τον εκδικηθεί τον Θεό δεν πάει στην εκκλησία, διότι δυστυχώς εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, πως και ενδεικτικών της καταρτήσεώς μας της πνευματικής, το ότι νομίζουμε ότι όταν θα πάμε στην εκκλησία κάνουμε κάποια χάρη του Θεού, όπως έχουμε κάποια θεία, κάποιο θείο σε κάποιο σπίτι μόνο του και πρέπει να πηγαίνουμε να τον βλέπουμε κάπου κάπου γιατί ο θείος παραπονιέται. Έτσι κάπως πιστεύουμε τον Θεό ότι είναι κάποιος θείος, κάποιος παππούς που πρέπει να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή να τον βλέπουμε για να μην παραπονεθεί, και πρέπει βεβαίως και να τον καλοπιάσουμε ανάβοντας και ένα κεράκι. Τι τρομάρα μας. Πιστέψτε με, στο υποσυνείδητο των χριστιανών μας αυτή η αντίληψη υπάρχει, και ότι αν θα πάει ο πιστός στην εκκλησία τον υποχρεώνει τον Θεό. Και όταν του έρθουν στραβά του χριστιανού, δηλαδή έρθουν πειρασμοί, είπα στραβά γιατί τις τα βλέπει, ενώ δεν είναι στραβά, αν του έρθουν στραβά μερικά πράγματα, τότε ξεπετιέται από το υποσυνείδητο η διαμαρτυρία. Εγώ δεν έλειψα ποτέ από την εκκλησία. Εγώ ανάβα το κερί μου. Έκανα αφιερώματα στην εκκλησία. Γιατί ο Θεός έτσι? Α, ώστε λοιπόν γι' αυτό πήγαινε στην εκκλησία. Ο Θεός σε απεκάλυψε. Απεκάλυψε τι τοποθέτηση είχες όταν πήγαινε στην εκκλησία. Ποια ήταν τα ελαττηριά σου. Είναι φοβερό πράγμα. Οι πειρασμοί, αγαπητοί μου, αποκαλύπτουν συνειδήσεις. Όπως ακριβώς ένα δέντρο όταν το σύσθεται ή έρθει ένας άνεμος και το σύει τα κλαδιά του, θα φανεί αν έχει σκουλίκι μέσα ο καρπός ή όχι, αν ο μίσκος είναι γερός ή όχι, αν πέσουν οι καρποί κάτω ή όχι. Από εκεί φαίνεται, από τους πειρασμούς φαίνεται ο πιστός. Για αυτόν τον λόγο είναι πράγματι αναγκαίο να τεθεί το θέμα των πειρασμών και να τίθεται πάντοτε και να είμαστε κατατοπισμένοι. Εδώ ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφός Θεός μας λέγει ότι, αδελφοί μου, η έκφραση, η προσφώνηση αδελφοί μου επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε νέα ενότητα που θέτει στην επιστολή του Άγιος Ιάκωβος. Κάθε χαρά να θεωρείτε όταν περιπέσετε σε ποικίλους πειρασμούς. Για να δούμε όμως τι θα πει πειρασμός. Ο πειρασμός είναι μια δοκιμασία. Κάτι δεν πηγαίνει καλά. Κάτι, ενώ όλα πήγαιναν ομαλά, κάπου σκοντάβουμε και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εδώ οι πειρασμοί έχουν δύο πηγές. Η μία πηγή είναι ο Θεός. Η άλλη πηγή είναι ο άνθρωπος και το περιβάλλον του. Βέβαια τρέχω γρήγορα να πω, για να μην με διορθώσετε, ότι ο Θεός δεν είναι πηγή πειρασμών. Εξάλλου ο ίδιος ο Άγιος Ιάκωβος θα πει πολύ πιο κάτω ότι κανείς όταν πειράζεται μη λέγει ότι από το Θεό πειράζομαι, διότι ο Θεός κανέναν δεν πειράζει. Το θέμα δεν είναι εδώ. Όταν λέμε ότι έχουμε πειρασμούς, έχουμε πηγή το Θεό, πηγή των πειρασμών το Θεό, εννοούμε το εξής: όταν ο Θεός επιτρέπει κάποιους πειρασμούς και τους επιτρέπει η αγάπη του, για τους λόγους που θα δούμε λίγο πιο κάτω. Έτσι έχουμε διτούς, διτή πηγή,
το Θεό και τον άνθρωπο με το περιβάλλον του. Αλλά ως προς τον άνθρωπο πάλι έχουμε διτή μορφή πειρασμών. Η μία είναι από έναν, από μία αλόγιστο θα λέγαμε ανδρεία, θάρρος που μπορούμε να έχουμε και που δεν είναι τι άλλο μετά παρά ένα θράσος, και το άλλο είναι όταν έχουμε πειρασμούς από κακοκεφαλιές μας και από αμαρτίες μας. Για να τα δούμε αυτά. Ποιοι είναι οι πειρασμοί από το Θεό, ή καλύτερα, ποιοι είναι οι πειρασμοί από τον εαυτό μας. Ας αρχίσω από το δεύτερο. Ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να προσέχουμε τους πειρασμούς εκείνους οι οποίοι θα μας βάλουν σε δοκιμασία όταν προέρχονται από τον εαυτό μας ή από το περιβάλλον μας. Ένα παράδειγμα. Όταν λέγει δείτε ένα κίνδυνο, μη μείνετε στον κίνδυνο, αυτό φύγετε. Έδωσε εδώ το παράδειγμα ο ίδιος ο Κύριος, όταν τον εδίωκαν έφευγε. Σας εδίωξαν, βλέπετε ότι κινδυνεύετε, μη κάνεις το παλικάρι, σήκω φύγε. Υπάρχει διωγμός, κρύψου. Ακούσε τι είπα, κρύψου. Σε πιασαν, τότε θα ομολογήσεις. Ο Άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης εκρύπτετο. Όταν δεκατόπιν προδοσίας επήγαν και τον έπιασαν, τότε παρεδόθη. Δεν έφερε αντίσταση, παρεδόθη. Τον ίδιο καιρό κάποιος κόιντος ονόματι από τα βάθη της Ανατολής ήρθε στη Σμύρνη με καμιά δωδεκαριά άνδρες και να μαρτυρήσουν. Είναι εκείνο που βλέπει κανένας καμιά φορά σε μερικούς ανθρώπους που αλόγιστα σκέπτονται πως να μαρτυρήσουν. Τους πιάνει ένας ενθουσιασμός. Ακούν ένα κήρυγμα, διαβάζουν κάτι, βλέπουν ένα μαρτύριο κάποιου Αγίου στα μάτια τους μπροστά και αμέσως ενθουσιάζονται να πάνε και αυτοί να μαρτυρήσουν. Αυτό είναι αλόγιστο. Έτσι αυτός ο Κόιντος ήρθε στην Σμύρνη και ομολόγησε Χριστόν και είπε εμείς πιστεύαμε στον Χριστόν. Τους πιάσαν αμέσως και τους έβαλαν στη φυλακή. Τους κατεδίκασαν εις θάνατον και τους οδήγησαν εις το θέατρο, εκεί στο στάδιο, να κατασφαραχθούν από τα θηρία. Μόλις είδαν αυτή τα θηρία, τρόμαξαν, ειρνήθησαν την πίστη και αθλιότατα έφυγαν. Και το αναφέρει αυτό το παράδειγμα ο συγγραφεύς του μαρτυρολογίου του Αγίου Πολυκάρπου, σημειώσατε ότι είναι το αρχαιότερο μαρτυρολόγιο που σώζεται, του Αγίου Πολυκάρπου, και αντιπαραβάλλει στο παράδειγμα αυτών των ανοήτων που είχαν αυτήν θα λέγαμε την αλόγιστον ανδρίαν το θράσος, αντιπαραβάλλει το θαυμάσιο παράδειγμα του Αγίου Πολυκάρπου, ο οποίος εκρύπτετο κατά την εντολή του Κυρίου θα κρυβόμαστε. Όταν όμως ανεκαλύφθει, τότε παρεδόθη. Και τότε πράγματι στο στάδιο έδωσε θαυμασίαν μαρτυρίαν ο Άγιος Πολύκαρπος. Αυτό είναι ένας πειρασμός από το θράσος μας, το θάρρος μας, την ανδρεία μας, την αλόγιστη. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και αν κάποτε κανείς πει ότι πρέπει να προσέχουμε, ο άλλος σε βγάζει και άπιστον άνθρωπο, σε βγάζει δηλών, σε βγάζει ξέρω εγώ. Δεν είναι το πράγμα εκεί. Είναι θέμα συνέσεως και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Σας το λέγω διότι δυστυχώς πολλές φορές έτσι κινούμεθα. Ακόμη μπαίνουμε σε πειρασμούς άλλους. Όταν αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες, κάνουμε περιπέτειες, ξέρω εγώ, πάμε στο βουνό απάνω να κάνουμε ορειβασία σε εποχή που είναι χιόνια και μετά εκεί χανόμαστε ή κινδυνεύουμε κτλ. Γιατί όλα αυτά? Γιατί βάζουμε τον εαυτό μας σε μια περιπέτεια χωρίς λόγο? Πιστέψτε με, από την έλλειψη φρονήσεως οι άνθρωποι μπαίνουν σε ένα μεγάλο ποσοστό σε ποικίλους πειρασμούς. Γιατί να γίνει αυτό? Γιατί? Από την έλλειψη φρονήσεως, διακρίσεως. Γνωρίζω πάρα πολλά τέτοια περιστατικά που κατεστράφησαν, έφτασαν μέχρι καταστροφή τα σπίτια, που δεν πρόσεξαν κάτι, που έβαλαν έναν άνθρωπο στο σπίτι τους μέσα γιατί δεν σκέφτηκαν μερικά πράγματα, τον βάλανε βέβαια από μια φιλανθρωπία και δεν σκέφτηκαν ότι αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να επιφέρει κακό μέσα στο σπίτι. Ενθυμούμε στην Αθήνα αυτό,
που κάποτε φιλοξένησε μια γνωστή μου οικογένεια, είχε δύο θαυμάσια παιδιά. Ο γιος ήταν ένα υπέροχο παιδί. Υπέροχο παιδί. Ο καλύτερος μαθητής και το καλύτερο παιδί από πλευράς πνευματικής. Θαυμάσιο παιδί. Έβαλαν στο υπόγειο του σπιτιού τον έναν νέαρον, από τα νησιά είχε έρθει αυτός να σπουδάσει, δεν ξέρω τι να κάνει. Διεφθαρμένο παιδί. Και το αποτέλεσμα ήταν να διαφθείρει το παιδί, δηλαδή να τον βγάλει στο κλαρί το παιδί τον άλλον, που τότε τελείωνε και γυμνάσιο μάλιστα, και χάλασε σε υπερθετικό βαθμό το παιδί αυτό. Από τι? Διότι δεν επρόσεξε η οικογένεια αυτή και φιλοξένησε αυτό το παιδί, αυτόν τον νέον. Βάζεις στο σπίτι σου αυτό το παιδί, γιατί το βάζεις? Ξέρεις τι παιδί είναι, αν χαλάσεις τα δικά σου τα παιδιά. Θες να κάνεις φιλανθρωπία? Πες αυτό το νέο, θα σου δίνω τόσα χρήματα. Πάρε αυτό το ποσό, τέλος πάντων, κάθε μήνα θα σου δίνω αυτά τα χρήματα και πήγαινε να μείνεις κάπου αλλού. Νίκες ένα δωμάτιο κτλ. Αγαπητοί μου, θέλει φρόνηση. Προσέξτε πάρα πολύ. Κινούμεθα πολλές φορές από μια φιλανθρωπία, από φιλάνθρωπα αισθήματα, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να πέσουμε σε πειρασμούς αφαντάστους. Μέχρι εδώ τι είπαμε? Αυτούς τους πειρασμούς τους δίνει ο Θεός? Όχι, 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 όχι. Αυτή είναι από μας και από την αφροσύνη μας. Δευτέρα κατηγορία πειρασμών, ως προς εμάς πάντοτε, είναι οι πειρασμοί οι οποίοι προέρχονται από τις αμαρτίες μας. Όταν υπάρχουν αμαρτίες ποικίλες, η ανηθικότητα, η ποικίλια σωτία, η μέθη, η σπατάλη, όλα αυτά τα πράγματα βάζουν τους ανθρώπους σε ένα πειρασμό. Πέστε μου, σας παρακαλώ, όταν κανείς είναι ανήθικος άνθρωπος, μπερδεύεται από εδώ, μπερδεύεται από εκεί, ονοονοήτο, πέστε μου, σας παρακαλώ, όταν αυτός ο άνθρωπος αρχίζουν να γίνονται σκάνδαλα, να δημιουργούνται προβλήματα από τις σχέσεις που δημιούργησε, τραβιέται από εδώ και τραβιέται από εκεί, ποιος τον έριξε σε αυτούς τους πειρασμούς? Ποιος τον έριξε? Οι ίδιες του ή αμαρτίες? Εάν επρόσεχε, θα έπεφτα σε αυτούς τους πειρασμούς? Προφανώς όχι. Ο άλλος μεθάει ή είναι σπάταλος και μετά δεν έχει τα πληρώσει και τον τραβάνε στη η χρεοφυλέτε και τα λοιπά. Πώς το λένε, οι δανειστές. Γιατί, αδελφέ μου, δεν έχεις να πληρώσεις? Γιατί είσαι σπάταλος, ε? Και τώρα τι λες? Βρίζεις την τύχη σου, όπως λες, ή βρίζεις τον Θεό? Τι σου φταίει ο Θεός? Κανένα δεν σου φταίει. Ούτε ο Θεός, ούτε η κοινωνία, ούτε το υπάρχον, όποιο υπάρχει τέλος πάντων, κοινωνικό σύστημα. Φταίς εσύ ο ίδιος. Εσύ έριξες τον εαυτό σου μέσα εις αυτούς τους πειρασμούς και εσύ φταίς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, ότι αυτοί οι πειρασμοί δεν είναι εκείνοι οι οποίοι, όπως λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, δημιουργούν το δοκίμιο της πίστεως. Είναι οι πειρασμοί που δημιουργούνται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός ταλαιπωρείται, χάνεται και δεν έχουν οι πειρασμοί του αυτοί ουδεμίαν αξία. Έχουμε όμως και τους άλλους πειρασμούς που είπαμε επιτρέπει ο Θεός. Τι είναι αυτοί? Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις είναι μία αρρώστια, χωρίς εμείς να έχουμε γίνει αιτία αυτής της ασθενείας. Ένας θάνατος προσφυλούς προσώπου, προπαντός δε προσώπου που ήταν χρήσιμο μέσα στο σπίτι, δηλαδή το πρόσωπο αυτό ο πατέρας περίπου του σπιτιού ή η μητέρα του σπιτιού, ίσως ένα μονάκριβο παιδί. Ακούστε, ένα μονάκριβο παιδί. Πόσο λυπήθηκα έναν άνθρωπο, θα το ξέρετε γιατί το έγραψαν και εφημερίδες. Μου το έλεγε την πιο πάνω Κυριακή, τον ήξερα χρόνια αυτόν, είναι ο καθαριστής. Και μου λέει, το έμαθες? Τι του λέγω? Τον έβαλα έτσι συναχωρημένο. Το κορίτσι μου λέει, ερχόταν με τη μητέρα του από την Αθήνα και άνοιξε την πόρτα του τρένου και έπεσε και σκοτώθηκε. Και τρομάξαμε, λέει, να φτιάξουμε αυτό το παιδί, να το γεννήσουμε. Δηλαδή η γυναίκα του με δυσκολία γέννησε αυτό το παιδί. Και το παιδί αυτό έφωνε. Και του λέω, σας είπα, τον ξέρω χρόνια. Του λέω, Έλα κάτω στον Άγιο Χαράλαμο να ακούσεις. Ήταν η πρώτη μέρα που θα κάναμε, 6 Δεκεμβρίου, το Άγιο Νικολάου. Έλα, του λέω, κάτω να ακούσεις ομιλία που θα κάνουμε, θα παρηγορηθείς.
Δεν ξέρω βέβαια αν ήρθε. Ίσως να ήρθε, δεν ξέρω. Αλλά τον εβλέπατε θλιμμένο τον άνθρωπο αυτόν. Πολύ θλιμμένο. Του είπα να έχεις υπομονή. Ο Θεός το επέτρεψε. Τι να κάνω. Σήμερα εσένα, αύριο εμένα, την άλλη του αλλούνου. Έτσι είναι. Άνθρωποι είμαι, θα κοιμάθω όλοι στην ίδια. Υποκύμεθα στον ίδιο πειρασμό. Αυτός είναι ένας πειρασμός έξω από τη θέληση. Ακόμα μία ακουσία πτωχία. Δεν φταίμε σε τίποτα για μια στιγμή. Δεν ξέρω, δυσπραγία υπάρχει κάτι. Ξέρω εγώ, πέφτουμε σε μία πτωχία. Ή γίνεται ένας σεισμός και χαλάει το σπίτι μας. Και δεν έχουμε να μείνουμε μέσα στο σπίτι μας, να μείνουμε, ξέρω εγώ, να κατοικήσουμε. Μένουμε στο ύπαιθρο, μένουμε σε μια σκηνή. Ή ακόμα γίνεται ένας διωγμός. Οτιδήποτε τέτοιος πειρασμός, αγαπητοί μου, δεν είναι πειρασμός παρά μια παραχώρηση του Θεού. Αυτοί οι πειρασμοί είναι εκείνοι που προέρχονται από το Θεό, έναντι των οποίων όταν κανείς δείξει την υπομονή του, τότε πραγματικά αναδεικνύεται η πίστη. Για να δούμε πως το λέει αυτό. Α, συγγνώμη. Λέει, όταν πειρασμείς περιπέστε ποικίλης. Αυτό το ποικίλης, αυτό σημαίνει όλοι αυτοί οι διάφοροι, οι ποικίλοι πειρασμοί, οι οποίοι συμβαίνουν έξω από τη θέλησή μας, έξω από το ότι εμείς ετοιμάσαμε, χαλκεύσαμε αυτούς τους πειρασμούς.